Να προχωρήσω λοιπόν παρακάτω να πούμε δύο λόγια για τα αγγεία. Πώς γίνεται η διερεύνηση των αγγείων του οσχεού. Γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους ουρολόγους. Να έχουν οι ίδιοι δηλαδή μία εικόνα πώς γίνεται η σωστή διερεύνηση των αγγείων. Τα κύρια τρία αγγεία, τα οποία αρτηριακά, τα οποία έρχονται μέσα στο όσιο, είναι η ορχική αρτηρία, ο κύριος δηλαδή κορμός των παροχής αίματος, είναι η κρεμαστήρια αρτηρία που πορεύεται μέσα στο χιτώνα που έχουμε τον κρεμαστήρια ομή, και η αρτηρία η οποία ελικώνεται ή είναι ευθεία στην πορεία του σπερματικού πόρου. Συνεπώς έχουμε τρία κύρια αρτηριακά στελέχη. Όμως έχουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Γιατί η ταχύτητα ροής στην ορχική αρτηρία δεν έχει καμία σχέση με την ταχύτητα ροής που υπάρχει στην κρεμαστήρια αρτηρία και στην αρτηρία του σπερματικού πόρου. Έτσι λοιπόν, η ορχική αρτηρία και οι κλάδοι μέσα στον όρχη είναι χαμηλής αντίστασης αρτηρία. Αντιθέτως, οι άλλες δύο αρτηρίες είναι αρτηρίες υψηλής αντίστασης. Οι δείκτες είναι τελείως διαφορετικοί. Τα πικ δηλαδή στην κυματομορφή είναι διαφορετικά. Βλέπετε λοιπόν εδώ από μία αγγιογραφία, εκλεκτική αγγιογραφία, την ορχική αρτηρία, πώς δίνει τους κλάδους μέσα. Αυτή είναι η κεντρομόλη κλάδη, εντάξει. Αυτή είναι η καψική αρτηρία. Δέστε πώς έρχεται από την περιφέρεια και εδώ είναι η κλάδη μέσα στον όρχη. Έτσι, είναι η αγγιογραφία που έκανα ο ίδιος. Ένα άλλο σχήμα, να δείτε πώς έρχονται τα αγγεία. Η ορχική αρτηρία, εντάξει, αιματώνει και την επιδημίδα και τμήμα μέσω αναστομωτικών κλάδων του σπερματικού πόρου, δίνει τις καψικές αρτηρίες αυτές. Και δέστε πώς μπαίνουν μέσα οι κεντρομόλες αρτηρίες, οι οποίες κάνουν και ένα πισωγύρισμα που λέγεται παλίνδρομος αρτηρία. Κύριε συνάδελφε, αν μπορώ να διακόψω και εγώ με την άδεια του κυρίου Χατζηχρήστου, αυτό κάντε ένα σχόλιο, ίσως έχει μεγάλη κλινική σημασία για αυτούς που προτιμάνε τη συλλογή σπερματοζωαρίων με 40 τρυπήματα στον όρχη με βελόνα, γιατί οι καψικές αρτηρίες θα τραυματιστούν, ναι, από το να κάνουν μια συγκεκριμένη 3 μιλιλίτερ βιοψία σε ανάγκαιο τμήμα. Ενσταρνίζεται σε την άποψή μου ή την απορρίπτετε? Εγώ δηλαδή που κάνω τις βιοψίες, έχω καθοδήγηση με τον υπέρηχο. Οπότε βλέπω τις καψικές αρτηρίες και τις αποφεύγω πάντοτε. Θα μιλήσουμε και για τη βιοψία όπως στο τέλος, όσο θέλετε. Απλώς δεν είναι πρόβλημα για μας, γιατί με τον υπέρηχο βλέπουμε την καψική αρτηρία. Διαβάζουμε το έχρωμο Doppler, βλέπουμε την καψική αρτηρία, την αποφεύγουμε και πάμε σε μέρος που είναι λιγότερο αγγειωμένο, έχει λιγότερα αγγεία. Επειδή να υπερασπιζόμαστε και την ειδικότητά μας, όταν όμως γιατροί άλλων ειδικοτήτων εξαιρώνται οι παρόντες με μία βελόνα, κάνουν 30 τρυπήματα για να μαζέψουν, θα τα πούμε. Βλέπετε λοιπόν μετά την αρτηρία του σπερματικού πόρου, η οποία πολλές φορές είναι ευθεία, αλλά πολλές φορές είναι και υλικοειδής. Και τελείως επί τα εκτός, είναι η κρεμαστήρια αρτηρία. Εδώ πάλι άλλο ένα σχήμα για να σας δείξω τον τρόπο που η καψική αρτηρία δίνει μέσα τις κεντρομόλες αρτηρίες και μετά τις παλίδρομες αρτηρίες. Βέβαια, οι καψικές αρτηρίες μπορούν να αναστομωθούν μεταξύ τους με μία μεσαυλική αρτηρία. Πολλές φορές η αρτηρία η μεσαυλική, λέγεται και διαμεσαυλική, είναι μονήρης. Είναι μόνο ένα αρτηριακό στέλεχος. Αλλά πολλές φορές συνοδεύεται και από φλέβα. Έχουμε δηλαδή πακέτο και φλέβα διαμεσαυλική και αρτηρία διαμεσαυλική. Εδώ είναι μια αγγειογραφία με σκιαστικό σε πτώμα,
Το έχει κάνει ένας Τούρκος συνάδελφος και βλέπετε τις αναστομώσεις που υπάρχουν μεταξύ της ορχικής αρτηρίας και της κρεμαστήριας αρτηρίας και της αρτηρίας του σπερματικού πόδου. Αυτές οι αναστομώσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Να σας πω γιατί. Διότι σε περίπτωση περιέλυξης του πόρου μπορεί να κρατήσουν τον όρχη για λίγο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, σε ορισμένα άτομα τα οποία είναι κάποιας ηλικίας και έχουμε επιβαρύνσεις των αρτηριών του τύπου του ζαχαρόζου διαβήτη, του τύπου των ασθενών με αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή διήλυση, που έχουμε επασβεστώσει το τείχωμα και μέσα στα αγγεία, στον αυλό δηλαδή των αγγείων, φράσονται λοιπόν τα μικρά τα αγγεία και για να διατηρηθεί η ακεραιότητα η αιματικής παροχής στον όρχη, αυτά εδώ μπορεί κάποιος να τα δει, τα μικρά αυτά αγγειακά στελέχη να τα δει τελείως διατεταμένα. Για να δείτε τη συμβολή στην παροχή αίματος σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Και βέβαια γι' αυτό και σε αυτούς τους ασθενείς, τους ζάχαρο διαβητικούς, τους ασθενείς με αιμοκάθαρση, είναι αυξημένο το ποσοστό της ισχυμίας τμήματων του όρχεως. Χάρη όμως αυτά τα αναστομωτικά στελέχη, περιορίζεται το ποσοστό των ισχυμικών περιοχών στον όρχη. Τώρα, είμαστε πάντοτε μια καλή εξέταση έλεγχος των αγγείων, μια και έχουμε όλα τα μηχανήματα πλέον έχουν δυνατότητα απεικόνισης με φάσμα, μπορούμε να δούμε λοιπόν το φάσμα. Βλέπετε λοιπόν ένα φάσμα χαμηλών αντιστάσεων στην ορχική αρτηρία. Εδώ είμαστε μέσα στο σπερματικό πόρο, είμαστε ψηλά δηλαδή, στο σπερματικό τόνο. Το ίδιο σε λίγο πιο πάνω τομή. Βλέπετε τα φάσματα λοιπόν της χαμηλής αντίστασης, με υψηλή κυματομορφή. Και εδώ βλέπετε το ίδιο πράγμα ακριβώς, πάλι υψηλή κυματομορφή, χαμηλές αντιστάσεις σε μια καυσική αρτηρία. Το ίδιο σε μια κεντρομόλα αρτηρία, έτσι βλέπετε την κεντρομόλα αρτηρία. Αντίθετα, στην αρτηρία του σπερματικού πόρου, οι αντιστάσεις είναι πολύ υψηλές και βλέπετε πόσο χαμηλή είναι η κυματομορφή. Το ίδιο γίνεται και στην κρεμαστήρια αρτηρία. Εδώ βλέπετε την απεικόνιση μιας διαμεσαυλικής αρτηρίας. Παράλληλα, βλέπει κάποιος ότι πακέτο με την αρτηρία υπάρχει και η φλέβα. Εντάξει, και η αρτηρία και η φλέβα. Αυτό το οποίο επίσης βλέπει στην αρτηρία, πολλές φορές στην διαμεσαυλική αρτηρία, είναι ότι επειδή κάνει ένα κύκλο το αίμα και γονίωση, και έρχεται δηλαδή με φόρα και γονίωση, στροβιλίζεται το αίμα, με αποτέλεσμα πολλές φορές θα το δείτε να είναι κυτρινισμένη η αρτηρία, λόγω της στροβιλώδους ροής που περνάει μέσα από την διαμεσαυλική αρτηρία. Πάλι ένα άλλο περιστατικό, βλέπετε την διαμεσαυλική αρτηρία, στην περιφέρεια μπορεί να δει κανένας τις καψικές και καμιά φορά είναι τόσο ισχυρή ανακλαστική επιφάνεια. Δεν γίνεται λοιπόν το φαινόμενο της διασποράς των μικροανακλάσεων, ώστε από πίσω, επειδή έχουμε απώλεια ηχητικής ενέργειας, έχουμε μια ήπια διαφορετική, με χαμηλή ηχητική ενέργεια, σάρωση του παραχήματος. Αυτό ονομάζεται two-tone testis. Βλέπετε λοιπόν, πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, πίσω από μια διαμεσαυλική αρτηρία, μη τυχόν, συγγνώμη, και το περάσουμε για μια περιοχή παθολογική. Συνεπώς, στην διαμεσαυλική αρτηρία, επειδή έχουμε μεγάλα και χοντρά τυχώματα, έχουμε απώλεια της ηχητικής ενέργειας, συνεπώς το πίσω μέρος σαρώνεται με λιγότερη ηχητική ενέργεια, συνεπώς θα είναι χαμηλότερες οι ανακλάσεις. Η φλεβική παροχήτευση γίνεται κυρίως με ένα πλέγμα φλεβικών στελεχών, τα οποία οδεύουν προς διάφορες κατευθύνσεις, μέχρι να γίνουν η μία σπερματική φλέβα.
οδεύουν, επαναλαμβάνω, προς διάφορες κατευθύνσεις. Γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή στην κατεύθυνση της παροχέτευσης. Επίσης, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι υπάρχουν τεράστια αναστομωτικά δίκτυα δεξιά και αριστερά. Δηλαδή μεταξύ του δεξιού και του αριστερού τμήματος. Και σε χαμηλό επίπεδο, κοντά στο όσιο δηλαδή, και σε ψηλότερο επίπεδο. Συνεπώς, πρέπει να έχουμε το νου μας για αυτές τις αναστομώσεις και για αυτή την διασπορά της φλεβικής παροχέτευσης. Όλος αυτός ο θύσανος των Αγγείων, βλέπετε πως δημιουργεί αυτό εδώ το τεράστιο εδώ πλέγμα, σε αντίθεση με το άλλο πλέγμα, το δεύτερο πλέγμα, που είναι η παροχέτευση μικρή των Αγίων του πνευματικού πόρου.